Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 3 του Νοεμβρίου και είμαστε εδώ μαζί για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τρόμαξε ο χθεσινός αριθμός των κρουσμάτων ρεκόρ. Είχαμε από την έναρξη της πανδημίας. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προχώρησε στην ανακοίνωση σειρά μέτρων προκειμένου να έχουμε μείωση των κρουσμάτων. Θα πάμε να δούμε και να εξειδικεύσουμε τα μέτρα αυτά με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο, αίθουσα ενημέρωσης, να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Πραγματικά τρομάξαμε χθες. Ναι, ήταν μια δυσάρεστη αλλά αναμενόμενη εξέλιξη αυτή της ανωδικής πορείας των κρουσμάτων, για την οποία οι ειδικοί μας είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες. Όλοι έβλεπαν ότι πηγαίνουμε σε μια κορύφωση μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, η οποία μάλιστα αυτή την δυσάρεστη κατάσταση έφερε και τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες στο Υπουργείο Υγείας, τα οποία επαναλαμβάνω για όσους δεν το θυμούνται ότι θα εφαρμοστούν από το ερχόμενο Σάββατο, θα έχουν δηλαδή άμεση εφαρμογή. Και είναι πολλά βέβαια, με βασικότερο, Βαγγέλη, rapid test παντού, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, μετακινήσεις παντού, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε σούπερ μάρκετ και εκκλησία. Δύο χώροι προκάλεσε μεγάλη συζήτηση αυτή η απόφαση, ωστόσο υπάρχει και εξήγηση, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι ειδικοί και οι λοιμοξιολόγοι. Στην εκκλησία προσέρχονται άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνω των 70+, που σημαίνει ότι είναι και εμβολιασμένοι. Η εξήγηση που έδωσαν οι λοιμοξιολόγοι πάντα, και στο σούπερ μάρκετ χρησιμοποιείται η μάσκα και είναι σύντομη η παραμονή των καταναλωτών μέσα στα καταστήματα. Πάντως θα έλεγε κανείς ότι επειδή ακριβώς στις εκκλησίες προσέχονται κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή για τους κινδύνους που θα φέρει η ενδεχόμενη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Αυτή είναι η άλλη άποψη. Να δούμε τα μέτρα εντάχει. Υποχρεωτικά λοιπόν 2 τεστ την εβδομάδα, 2 rapid test ή μοριακό για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους με δικό τους κόστος, όπως ίσχυε λοιπόν και πριν. Σε αυτό, στα rapid test λοιπόν, συμπεριλαμβάνονται και οι λειτουργοί σε χώρους λατρείας. Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κτλ. Μόνο για εμβολιασμένους και όσους μη εμβολιασμένους έχουν αρνητικό μοριακό ή rapid test. Το ίδιο ισχύει και στα εμπορικά καταστήματα. Από το Σάββατο επιτρέπεται είσοδος στα εμπορικά καταστήματα στους μη εμβολιασμένους, μόνο εφόσον έχουν μαζί τους ένα μοριακό τεστ πρόσφατο ή ένα rapid test. Από το συγκεκριμένο περιορισμό αποκλείονται, δεν συμπεριλαμβάνονται, άρα δεν χρειάζεται μοριακό ή rapid test για την είσοδο σε φαρμακεία, καταστήματα τροφίμων όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, κρεοπολία κτλ. Και στις εκκλησίες όπως προανέφερες. Επίσης, υπάρχει μια οδηγία για εντατικοποίηση και αυστηροποίηση στην εφαρμογή των μέτρων. Υπενθυμίζω εντάχει ότι υπάρχουν σημαντικές ποινές, έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν. Τα πρόστιμα. Ναι, σε περίπτωση μια εφαρμογή, για παράδειγμα, εάν βρεθεί σε έλεγχο ότι ένα εμπορικό κατάστημα δεν τηρεί τα μέτρα και ότι έχει επιτρέψει την είσοδο σε μη εμβολιασμένο χωρίς να έχει ο άνθρωπος μαζί του ένα μοριακό ή rapid test, η επιχείρηση επιβαρύνεται με 5.000 ευρώ πρόστιμο και 15 ημέρες αναστολής λειτουργίας. Αυτά είναι τα μέτρα εντάχει. Από κάποιους χαρακτηρίστηκε ως lockdown για μη εμβολιασμένους. Εμείς θα λέγαμε ότι είναι ένα βήμα παρακάτω από τα όσα είχαν αποφασιστεί μέχρι και τώρα. Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί. Σίγουρα υπάρχει μια σημαντικότατη επιβάρυνση οικονομική των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνουν το λιγότερο 2 rapid test την εβδομάδα. Άρα μιλούμε για μια επιβάρυνση 10 ευρώ επί 2, επί ένα μήνα μπορεί και 80 ευρώ το μήνα, για να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Σημαντικό ότι σοβαρό ότι αυτή είναι η επιβάρυνση. Είναι αυτή η απόφαση της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να πιστούν οι εμβολιασμένοι από πολλούς εμβολιασμούς και από την άλλη να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού. Να πούμε, Κατερίνα, ότι ήδη για το θέμα αυτό έχουμε αντιδράσεις, κυρίως από εμπόρους. Έχει το ρεπορτάζ που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις και υποστηρίζεται ότι και πάλι το μπαλάκι της ευθύνης πετάγεται σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να το έχουν, όπως είναι ο εμπορικός κόσμος. Θα δούμε το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Μία νέα δέσμη μέτρων που αφορούν τους ανεμβολίαστους τίθενται σε εφαρμογή από το ερχόμενο Σάββατο.
Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης το απόγευμα της Τρίτης. Τα μέτρα είναι τα εξής. Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν κάθε εβδομάδα 2 rapid test, τα οποία θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Το μέτρο αυτό αφορά και τους χώρους λατρείας. Επιπλέον, για να έχουν πρόσβαση σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα, οι μη εμβολιασμένοι πρέπει να έχουν μαζί τους πρόσφατο rapid ή μοριακό test. Το μέτρο αυτό δεν αφορά καταστήματα τροφίμων όπως το σούπερ μάρκετ και τις εκκλησίες. Επιπλέον, δεν χρειάζεται μοριακό ή rapid test για πρόσβαση στα φαρμακεία. Επίσης, ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός των προστήμων στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης για τη μη τήρηση των μέτρων. Συγκεκριμένους επιχειρηματίες θα επιβάλλεται 5.000 ευρώ πρόστιμο και 15 μέρη αναστολή του ίδιου καταστήματος. Με την ολοκλήρωση λοιπόν τη σκία, η οποία είναι στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, από το Σάββατο θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα προσαρμογής στο σκέλος της προάσπισης της κοινωνίας και της προστασίας των ανεμβολίαστων για να μην νοσήσουν και να μην κινδυνεύσουν παραπάνω. Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σε όποια θέση βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένους και τους χώρους λατρείας, θα μπορούν να προσέρχονται στη δουλειά τους και θα είναι υποχρεωμένοι με 2 τεστ εβδομαδιαίως. Τεστ εννοούμε είτε rapid test είτε τεστ PCR. Η πρόσβαση σε όσους συμπολίτες μας δεν έχουν ανεμβολιαστεί, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις τράπεζες, σε όλους τους μεικτούς χώρους διασκέδασης, στους ανοιχτούς χώρους όπως υπάρχει, στα εμπορικά καταστήματα και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που δεν θεωρούνται αναγκαίες, όπως είναι τα κομμωτήρια και κάθε άλλη δράση, θα γίνεται υποχρεωτικά με PCR ή με rapid test. Για οποιαδήποτε συναλλαγή τέτοιας φύσεως θα πρέπει να υπάρχει ο διαγνωστικός έλεγχος προκειμένου να προστατεύονται και οι ίδιοι αλλά και οι συμπολίτες μας οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις δραστηριότητες. Βαγγέλη, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα νοσοκομεία. Πολλά τα κρούσματα και οι διασωληνωμένοι. Πρόβλημα και στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, προς το παρόν αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν γεμίσει πάντως. Η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας ακολουθούν και δικά μας νοσοκομεία. Στην Κοζάνη, για παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προσηλευωμένων, υπάρχει μια πίεση στα νοσοκομεία και δυστυχώς είναι γεμάτες οι ΜΕΘ. Για να δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης, να πούμε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την περιφέρεια που πιάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας και όλη τη Δυτική Μακεδονία, αυτή τη στιγμή ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ με κορονοϊό είναι 152 και από αυτούς μάλιστα στη δική μας τρίτη κοινωνική περιφέρεια περισσότεροι από 9,5 στους 10 είναι οι μη εμβολιασμένοι. Όπως και να έχει ως νούμερο είναι πολύ μεγάλο αυτό, αλλά και αν γίνει ο καταμερισμός επιμέρους σε κάθε περιοχή, δυστυχώς μιλούμε για γεμάτες ΜΕΘ στην Κεντρική Μακεδονία και γεμάτες ΜΕΘ και στην δική μας την Δυτική Μακεδονία, στα νοσοκομεία που διαθέτουν βεβαίως ΜΕΘ. Είναι οριακή κατάσταση και με αυτή την θέση συμφωνούν και τα επίσημα στοιχεία των εργαζόμενων. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, που είναι η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία, ο οποίος μίλησε χθες στην εκπομπή του Flash CNews, ήταν άκρος αποκαλυπτικός με στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και είναι δυστυχώς στοιχεία τα οποία σε πολλές περιπτώσεις διαψεύδουν ή αν θέλεις φέρνουν μια διαφορετική οπτική στις επίσημες θέσεις και του Υπουργείου Υγείας. Προκάλεσε πολλές συζητήσεις, Βαγγέλη, η συνέντευξη αυτή του κυρίου για να ακούσει την εκπομπή CNews. Έδωσε λεπτομέρειες, είπε και για τους εμβολιασμένους ότι θα είναι άσχημο να γεμίσουν οι κλινικές COVID με εμβολιασμένους, γιατί από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα. Όπως επίσης είπε και για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, γιατί πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν από τη ζωή έχοντας ενδονοσοκομιακή λοίμωξη. Έχουν σωθεί από τον κορονοϊό, αλλά έρχεται πλέον. Και αυτή η ασθένεια είναι. Δυστυχώς, μιλώντας για γεμάτα νοσοκομεία, για γεμάτες ΜΕΘ και για οριακές καταστάσεις που αναγκάζουν τους γιατρούς και τις διοικήσεις να προχωρούν σε μέτρα έκτακτα, αυτό σημαίνει πως υπάρχει και μια υποβάθμιση των παροχών υπηρεσίας στους πολίτες.
λόγω των αναγκών αυτών, λόγω των γεμάτων νοσοκομείων. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Κάποιος θα έλεγε ότι ίσως να μην είναι η ώρα να μιλήσουν για ευθύνες, αλλά για εμένα την στιγμή αυτή φαίνεται για μία ακόμα φορά ότι έχουμε κενά στο σύστημα υγείας, τα οποία μπορεί να μην είναι η απόλυτη λύση του προβλήματος να λυθούν τα κενά αυτά, όμως είναι μία σημαντική παράμετρος. Ναι στην πρόληψη, ναι στον εμβολιασμό, όλοι σε αυτό συμφωνούμε. Από την άλλη όμως, όταν μιλούμε για μία δημόσια υγεία η οποία είναι λαμβωμένη εδώ και πολλά χρόνια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Το αναφέρω ως παράδειγμα, έχει τη σημασία του ακόμα και σήμερα δυστυχώς και με εντολές του Υπουργείου και με εντολές των υγειονομικών περιφερειών έχουμε μετακινήσει ιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Μια πρακτική η οποία όλοι έχουν συμφωνήσει ότι δεν απλώς κρύβει τα προβλήματα, έτσι, δεν καλύπτει κανένα πρόβλημα, εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αλλά είναι υπαρκτά τα προβλήματα. Θα δούμε τώρα το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τους 152 έχει φτάσει ο αριθμός των συλλεγόμενων με κορονοϊό στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της Μακεδονίας και της Θράκης. Ο αριθμός αυτός είναι και ο μεγαλύτερος του τελευταίου διμήνου. Σύμφωνα με στοιχεία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, ο αριθμός νοσηλευωμένων με κορονοϊό στις ΜΕΘ έχει φτάσει στους 92. Το ποσοστό ανεμβολίαστων μεταξύ αυτών είναι στο 94,6%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα νοσοκομεία συνεχίζουν να ισχύουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί όσο πάει θα αυξάνουν τα περιστατικά, ναι, δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό και ταυτόχρονα έχουμε μπροστά μας το χειμώνα με περιστατικά γρήπης. Ξέρω τι λένε στα νοσοκομεία πια. Θέλουμε πολλές συντακτικές και γενικά περιστατικά γιατί και έχουμε και εκεί λίστες αναμονής. Γιατί πια υπάρχουν τροχαία, υπάρχει η γρήπη, έχει ανοίξει η κοινωνία, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Κύριε Πρόεδρε, προσέξτε τώρα. Το τελευταίο που θα είναι, τι θα μας πείραζε τώρα, εάν δούλευε το νοσηλευτικό προσωπικό το ανεμβολίαστο σε μονάδες κορονοϊού και σε κλινικές κορονοϊού. Ποιον θα κόλλαγαν τους ασθενείς που ήδη έχουν προσδοκηθεί από τον ιό. Κύριε Πρόεδρε, προσέξτε τώρα κάτι. Μου λέτε ότι κάνουμε διαλογή. Δηλαδή όσοι είναι πάνω από 70 τους αφήνουν εκτός ΜΕΘ και ό,τι προκύψει. Αυτό μου λέτε τώρα. Προσέξτε. Δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Έχουμε... Έχουμε... Ακούστε λίγο. Να ρωτήσω. Ναι. Εντάξει. Στη ζωή δεν υπάρχει ηλικία. Δεν είναι VIP. Γιατί άμα είναι VIP... Α, περνάει. Εντάξει. Θα βάλουμε και προληπτικά στη ΜΕΘ. Προσέξτε τώρα τι ρωτάω. Υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ στα νοσοκομεία τα οποία δεν τα έχουμε στελεχωμένα και θα μπορούσαν να λειτουργούν. Τι γίνεται με εκείνα τα κρεβάτια που δόρισε η Βουλή, που δόρισαν οι ιδιώτες και από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν λειτουργήσει αυτά. Είναι κρεβάτια δεν λειτουργούν, ναι. Που είναι δωρεά της κυρίας του κυρίου Αγγελόπουλου, της κυρίας Αγγελόπουλου, δεν ξέρω ακριβώς. Από τα 18 λειτουργούν τα 9. Και σας είπα πριν για τη Θεσσαλονίκη. Τον Απρίλιο, εάν θα μπείτε στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, δούλευαν, ήταν ανεπτυγμένες 195 κλίνες ΜΕΤ προσωρινές, έστω προσωρινές, καρδιοκυριακές μονάδες, χειρουργικές αίθουσες, αλλά όμως ο ασθενής είχε μια μεγαλύτερη ασφάλεια δεσπέζε με μια κλινική ένωση λεβόταν διασωληνωμένος. Και σήμερα είναι ανεπτυγμένες 85 κλίνες και δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλες. Γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Το είπατε, το νοσηλευτικό προσωπικό από μια κλινική πάει και ρίχνει μια ματιά στους διασωληνωμένους ασθενείς που είναι στο θάλαμο και αναγκάζεται και κάθεται 8 ώρες. Και δεν υπάρχει προσωπικό στις κλινικές.